Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στη κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Αυτό είναι το εστάδιο Αλεχάνδρο Βιλανουέβα. Ένα στάδιο σίγουρα όχι μοντέρνο που χωράει μεταβίας 33.000 άτομα. Για όσους απομακρύνθηκαν για λίγο από τις θέσεις τους, το μάτς ξεκίνησε. Κάνει ένα σουτ. Σκόραρε! Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σου. Και καλές προϋποθέσεις αυτό το σου. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και όλοι εδώ περιμέναμε ότι θα σκοράρει. Αλλά δεν τα κατάφερε τελικά. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Σουτάρει με δύναμη. Μεγάλη απόκριση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Καταφέρει να διώξει με τις γροθιές ο goalkeeper. Πίσω. Μποσκέρ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Φοβερή κούρσα. Με πολύ καλό ταΐμα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Φατί. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Τον άδειασε κανονικά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ξεχύνεται μπροστά. Και συνεχίζει. Λοτσάει με δύναμη την μπάλα. Η μπάλα είναι μέσα. Μάλιστα. Τώρα μπήκαν ξανά μέσα στο παιχνίδι. Τέτοια πρόσκληση, πρόκληση, είναι λογικό να σουτάρει ο επιθετικός. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Να και το σουτ τώρα. Μπράβο του, δεν ήταν εύκολη απόκριση. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Ψάχνει για συμπαίκτη. Κλέβει την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας, αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Όταν σε τέτοιες φάσεις είσαι με παίκτη λιγότερο, πρέπει να δράσεις άμεσα. Και δεν έχει και περιθώρια για λάθη. Γι' αυτό και το τάκλινγκ που έκανε αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Είναι φάουλ και ο διαιτητής το καταλογίζει. Θα το καρφώσει. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Με τόσο κόσμο εκεί δεν υπήρχε καθόλου χώρος για σουτ. Με τόσο συνοστισμό βέβαια, τι περιμένεις. Εδώ έκαναν μια πολύ καλή ευκαιρία. Πανέμορφη παλιά. Άνοιξε στα δύο την αντίπαλη άμυνα. Τελικά όμως το σουτ που έγινε δεν βρήκε στόχο. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Είναι πλάγιο. Μπάκμαν. Θα ψάξει να βρει κάποιον συμπαίκτη του.
Μία κεφαλιά. Έξοχη επέμβαση από τον Κίπερ. Το στήριγμα του διαιτή σηματοδοτεί την ανάπολα του αγώνα. Το παιχνίδι είναι πολύ καλό έως τώρα. Είχαμε δύο γκολ και ωραίες φάσεις. Το σκόρ είναι ισόπαλο. Βρισκόμαστε στα μισά του μάτς. Είναι απολαυστικό το παιχνίδι. Και πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν και δύο γκολ που θα μπορούσαν να είναι και πάλι για τον γκολ. Κεφαλιά είναι μέσα. Ναι, και πάλι προπορεύονται στον αγώνα. Και να πεις ότι ήταν αμαρκάριστος. Επανειλημμένως έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης πως δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η άμυνα προσπάθησε με κάθε τρόπο να το σταματήσει, αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε, ίσως και λόγω της δύναμης που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Το αποτέλεσμα τελικά το είδαμε όλοι μας. Κατάφεραν να πάρουν τα ημία του μάτς, έχοντας πετύχει το ίδιο διαιτητής. Είναι φάουλ. Υποδειγματική επέμβαση. Πατή θα επιχειρήσει ένα σουτ. Απίστευτο. Αν δεν σε θέλει μπάλα. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να μην συγχύσει. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Τη στέλνει μακριά. Μπόσκερ παρεμβαίνει, πολύ κέρια. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Υπέροχη και προσπαθεί να σουτάρει. Ανέξυπνο γκολ αυτό. Χρεώνεται καθαρά στο ποδοσφαιρικό του ένστικτο. Έχουμε ισοπαλία για άλλη μία φορά. Ναι, είναι μια πολύ δυνατή αναμέτρηση με δύο πολύ καλές ομάδες και πολύ ταλέντο. Πραγματικά αμφίροπο παιχνίδι. Καταφέρνουν να διώξουν. Συνεχίζει και κάνει το σουτ. Πολύ καλή η τρίπλα του. Έχει αυτή την ικανότητα να κρατάει δηλαδή κολλημένη την μπάλα στα πόδια του. Γι' αυτό φάνηκε και πολύ εύκολο αυτό που πήγε να κάνει. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αλλαγή παιχνιδιού. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Εξακολουθεί ένα σουτ. Θα τη στείλει στα δίχτυα. Την κόβει. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Λόρα προσπαθεί να βρει συμπέκτη του. Βρήκε τον αντίπαλό του. Είναι φάουλ.
Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Την έκοψε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Κινήθηκε πολύ. Τίποτα δεν χωρίζει ακόμα τις δύο ομάδες μετά από 90 αγωνιστικά λεπτά. Άρα αυτόματα οδηγούμαστε στην παράταση. Το ισόπαλο αποτέλεσμα φαίνεται δίκαιο. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κυνήγησε την νίκη. Περίμεναν να τους έρθει από μόνη της. Ο διαιτητής σφίριξε τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Το σκόρ είναι ισόπαλο μετά τα 90 λεπτά και οδηγούμαστε στην παράταση. Λοιπόν, όλα ακόμα είναι σε πλήρη ισορροπία καθώς ξεκινά το έξτρα ημίωρο της παράτασης. Σούλερ, Μέγερη, επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Μπόσκερ θα χάσει τελικά τον βηματισμό του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα εξαπολύσει το σουτ. Πολύ αργή στην αντεπίθεση. Ναι, και έδωσαν και στους αντιπάλους τους πάρα πολύ χρόνο για να αναδιοργανωθούν. Θα τροφοδοτήσει τον συμπαίκτη του εκεί δίπλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Διώχνει την μπάλα για κάθε ενδεχόμενο. Ακούστηκε η σφυρίχτα του διαιτητή. Πλέον μας μένει άλλο ένα ημίχρονο παράταση. Και οι δύο ομάδες έδειξαν το καλό αγωνιστικό τους πρόσωπο. Όλα θα εξαρτηθούν τώρα από το ποιος θα... Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει... Θα δοκιμάσει το πόδι του. Εντυπωσιακός εδώ ο συνδυασμός των δύο παικτών. Θα έλεγα ότι ενήργησαν σχεδόν τηλεπαθητικά και έπιασαν αδιάβαστη την αντίπαλη άμυνα. Τώρα οδηγούν με ένα γκολ διαφορά. Ποιος άλλος θα βγάζει τα κάστρα από τη φωτιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Στέλνει την μπάλα προς τα μέσα. Έκοψε την πάσα. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Πλέον στέμεψαν τα περιθώρια για αυτούς και οι αντίπαλοι ταμπουρώνονται για τα καλά πίσω. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν όψα. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Πρέπει να παίξουν πιο γρήγορα. Ο χρόνος δεν κυλάει υπέρ τους. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Σουτάρει προς το τέρμα. Με αυτό το γκολ μάλλον εξανεμίστηκαν και τα όνειρα των αντιπάλων τους. Για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει απάντηση. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Η μπάλα δοκάρει και μέσα. Ελάχιστα περιθώρια έχει ο goalkeeper για να την απομακρύνει. Τολμώ να πω ότι το... Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Αξίζει να σταματήσουμε για λίγο και να θαυμάσουμε την επιμονή τους. Ξέρετε την ψυχραιμία τους και τα κατάφεραν πολύ καλά. Ειδικά αφού την βρέθηκαν πίσω στο σκορ.